Μετά τη συντονισμένη επίθεση εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία, η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία και απάντησε πως αποσύρεται από τη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια. Απόφαση που αυξάνει ξανά τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν αυτές τις εικόνες και υποστηρίζουν πως χτυπήθηκαν τουλάχιστον 3 ρωσικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους και η ναυαρχίδα Μακάροφ. Skimming across the Black Sea, homing in on Russian warships. This video purports to show part of an attack that Russia says Ukraine carried out with marine and aerial drones in the Crimean port of Sevastopol. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε πως τα drones ήταν εξοπλισμένα με συσκευές πλοήγησης καναδικής κατασκευής. Χρησιμοποίησαν τον ασφαλή διάδρομο που προορίζεται για τη μεταφορά των σιτηρών και ότι η επίθεση έγινε από την περιοχή της Οδυσσού. Οι ρωσικές δυνάμεις απάντησαν με χτύπημα σε βάση του ουκρανικού ναυτικού στο Μικολάιβ. Παράτε были обнаружены заранее и уничтожены. Беспилотные летательные аппараты или, значит, надводные дистанционные управляемые аппараты противника. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό να σαμποτάρει τη συμφωνία για τα σιτηρά που υπογράφηκε με τη διαμεσολάβηση της Τουρκίας και του ΟΗΕ. Ρωσία почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, тоді коли заблокувала рух суден з нашим продовольством. Від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичувалось. Στην Ουάσιγκτον, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τη Μόσχα για σκανδαλώδη απόφαση. Η αντίδραση της Ουάσιγκτον στην τρομοκρατική επίθεση στο λιμάνι της Σεβαστούπολης είναι πραγματικά απαράδεκτη. Δεν έχουμε δει οποιαδήποτε σημάδια καταδίκης των απερίσκεπτων ενεργειών του Ουκρανικού καθεστώτος. Από τα τέλη Ιουλίου, όταν έπεσαν υπογραφές στη συμφωνία, έχουν μεταφερθεί συνολικά 9 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών με 408 πλοία από τα ουκρανικά λιμάνια.